Κύριε Κερίδη, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε καλημέρα Κερίδη. Σας. Καλημέρα. Τον κύριο Νίκο Ξηδάκη, το καλημέρα από σας. Τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον κύριο Κεγκέρογλου από το κίνημα Αλλαγής. Λοιπόν, ένα σύντομο σχόλιο από όλους ό,τι αφορά το άσο. Κύριε Κερίδη. Νομίζω είναι προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για άμεση κατάργησή του. Η ελληνική κοινωνία το θέλει και το ζητά. Εγώ είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πάρα πολλούς πολίτες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Είναι το αυτονόητο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έχει τέρι πουθενά στον κόσμο και στην Ευρώπη. Κατέληγε να δημιουργεί αιστείες ανομίας και παραβατικότητας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα ξέρουμε όλοι, τα ζήσαμε όλοι. Τα πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος και η ελληνική κοινωνία. Είχε καταργηθεί με τον νόμο Διαμαντοπούλου το 2011, επανήλθε και νομίζω με τον ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι είναι μια λάθος μάχη την οποία επιχειρεί να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το αυτονόητο. Αλλά θα πάω και ένα βήμα παραπέρα, είναι το προκαταρκτικό. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πολύ σοβαρές παθογένειες, αν θέλετε, επιτρέψτε μου ως πανεπιστημιακός, αυτό είναι το εύκολο. Το εύκολο πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα και πρέπει στη συνέχεια και δεν μπορεί ο μεταρρυθμισμός μας να εξαντληθεί στην κατάργηση του ασύλου. Από εκεί πέρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δώσει αυτή τη μάχη οπισθοφυλακών παραφέροντας μια κουβέντα της δεκαετίας του 50, δικό του πρόβλημα, ο αναχρονισμός. Νομίζω ξεχυλάει η υποκρισία. Ήμουν πολύ μετριοπαθής στην πρωτολογία μου, αλλά δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό. Εάν, για να το καταλάβει ο κόσμος, εάν κάποιος 8 η ώρα το βράδυ περπατήσει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και δεχθεί επίθεση και δαρθεί. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι πλημέλημα, δεν είναι κακούργημα, καταρχήν. Θα πρέπει να αναζητήσει ο δαρμένος τον Πρίτανη, να συγκαλέσει ο Πρίτανης Πρυτανικό Συμβούλιο να πάρει την πολιτική με τη σημερινή ρύθμιση. Να πάρει την πολιτική την ευθύνη το Πρυτανικό Συμβούλιο κατά τις 12 η ώρα το βράδυ για να παρέμβει η αστυνομία, αν παρέμβει κατά τις 2 το ξημέρωμα, που θα έχουν φύγει οι δράστες. Εν πάση περιπτώσει, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει διαχωρισμό πλημελήματος κακουργήματος και να αποφασίζει η ίδια. Είναι εντελώς υποκριτικό. Κύριε Κερίδη, η πολιτική όμως είναι και η στάση του Κινάρ. Διότι εδώ το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Και άλλο όμως, γιατί να πάμε και στην οικονομία. Κύριε Γεγέρογλου, εάν έρθει η ρύθμιση του 2011, την οποία είχατε ψηφίσει το 2011 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όχι, είχαμε ψηφίσει, είχαμε συζητηθεί. Μπράβο. Κυβέρνησή μας. Ναι, αλλά εδώ επειδή θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Είναι επειδή θα τρελαθούμε, λοιπόν, σας είπα προηγουμένως. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, θα την ψηφίσετε. Την οποία πρέπει να την ενισχύσουμε κιόλας. Όχι, αν έρθει... Δεν μπορεί να κάνει το κορόιδο Πρίτανης. Περί αυτού, πρόκειται. Εάν έρθει η ίδια ρύθμιση, εσείς θα την ψηφίσετε. Βεβαίως. Ωραία. Όχι, θα την ψηφίσω, η δικιά μας ρύθμιση. Επιτρέψτε μου, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φερρυπίνο, ο κύριος Ραγκούσης, η κυρία Τζάκρη, όλοι αυτοί που το 2011 υπερψήφισαν. Αλλά εγώ λέω επιπλέον. Άρα δεν εδώ... μπορεί ο Πρίτανης να έχει στη γνώση του ένα έγκλημα που γίνεται έτσι να μην παίρνει γιατί φοβάται τα ΕΑΚ. Μα περί αυτού πρόκειται. Εδώ είπαμε ότι θα πάρουμε. Ναι, και είπα λοιπόν εγώ το ενίσχυσα ακόμα περισσότερο και παρατήρησε τη θέση μου. Αν ένας ακαδημαϊκός δεν καταλαβαίνει τι λέμε, δεν πειράζει. Με συγχωρείτε και κορυδευόμαστε εδώ. Η ευθύνη θα φύγει από τον Πρίτανη. Βεβαίως. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Απλά άλλο λέω. Όταν ο αφέντης ενός σπιτιού, ναι, ένας οικογενειάρχης, βλέπει ένα έγκλημα στο σπίτι του. Εμπροκειμένο ο Πρίτανης στο πανεπιστήμιο. Και δεν κάνει τίποτα. Με συγχωρείτε, πρέπει ο Πρίτανης δεν είναι 24 ώρες 24 ώρες.